Θύμα επιτίδιον έπεσε για άλλη μια φορά ένα ηλικιωμένο από την Ελασσόνα. Το κόλπο γνωστό. Άγνωστοι τηλεφώνησαν στο σπίτι του 79χρονου πρόφαση του αστυνομικού και με το πρόσχημα ότι η κόρη του εμπλέκεται σε τροχαίο δυστύχημα, του ζητούσαν 10.000 ευρώ. Εκείνο που ζει σε χωριό τη Ελασσόνα έντρομο πήρε το αυτοκίνητό του και κατευθύνθηκε σε τράπεζα τη Ελασσόνα προκειμένου να κάνει την ανάληψη των χρημάτων. Με αφορμή τα τελευταία περιστατικά, θέλουμε να επιστήσουμε ακόμη μία φορά την προσοχή των συμπολιτών μα, ώστε να μπορέσουν να αναγνωρίσουν και να αποφύγουν τυχόν δυσάρεστα περιστατικά πάτη σε βάρο του. Στι τελευταίε περιπτώσει, παρατηρήσαμε ότι οι δράστε τηλεφωνήσουν σε ανυποψία στα θύματα σε διάφορε περιοχέ τη Θεσσαλία, ζητούσαν χρήματα ω αστυνομικοί για να απεμπλακεί το στενό συγγενικό του πρόσωπο από τι ποινικέ συνέπειε, λόγω κάποιου τροχαίου ατυχήματο που προκάλεσε με βαρύ ή θανάσιμο τραυματισμό ενό ατόμου. Συγκεκριμένα, οι δράστε τηλεφώνησαν στο θύμα λέγοντας του ότι η κόρη του με το αυτοκίνητό τη προκάλεσε τροχαίο με θύμα ένα μικρό κορίτσι και έτσι απαιτούσαν χρήματα ώστε να αφαιθεί ελεύθερη και να μην υποστεί τι συνέπειε του νόμου. Μάλιστα, καθ' όλη τη διάρκεια τη διαδρομή, οι δράστε του μιλούσαν στο τηλέφωνο και συνεχώ άλλαζαν το σημείο τη συνάντηση, μέχρι του κάποιος από αυτού σε φανάρι εισόδου τη πόλη παρέλαβε το ποσό των 9.000 ευρώ. Θα το τονίσουμε σε όλου του συμπολίτε μα. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να δέχεται κάποιο να δίνει χρήματα από τα νοσοκομεία, από ε, την αστυνομία και από τι δημόσιε υπηρεσίε. Δεν χρησιμοποιείται η πρακτική οι υπάλληλοι του να πηγαίνουν στι οικίε και να ζητάνε χρήματα, Δήθεν ώστε να του εξυπηρετήσουν σε κάποια υπόθεση. Ο ηλικιωμένο, μόλι αντελήφθη ότι έπεσε θύμα απάτη, κατήγγειλε το συμβάν στο αστυνομικό τμήμα Ελασόνα, με τα χρήματά του όμω να έχουν κάνει φτερά.